Λοιπόν, έπρεπε να ήσασταν εδώ πριν βγούμε. Έγινε εκεί της Πόμπης. Όχι της Αστεριάδου, της Πόμπης. Λοιπόν, Αστεριάδη. Τα μούτρα του Μαλάτου, παρακαλώ, δείξτε τα. Αστεριάδη. Δείξτε τα του Μαλάτου τα μούτρα. Είσαι ένα γορεμένος. Χάι. Χάι. Δείξε και τον Τζόρνταν. Είμαι πρωτοπόρος ακόμα. Ναι, δείξε και τον Τζόρνταν. Κοίτα, λάμπι. Ναι, λάμπι. Οπωσδήποτε. Πάμε και σε μένα τώρα. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα να πούμε πέντε κουβέντες για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί θα ακολουθήσει από ό,τι φαίνεται μια ροκ κατάσταση. Φαίνεται. Μακάρι να μην ακολουθήσει ροκ κατάσταση, γιατί θα πιάσουμε το παρελθόν, θα πιάσουμε τα πέναλτι, θα πιάσουμε τις αλητίες, θα πάμε μακριά. Ο ΠΑΟΚ πρόσεξε πάρα πολύ το αμυντικό του κομμάτι. Για μένα, το σημείο το οποίο δείχνει ο Ίβιτς ότι πάω να συμμαζέψω την άμυνά μου, δεν έχω κόφτη καθαρό, υπολογίζω τον Ολυμπιακό στο κομμάτι πρώτον αντεπίθεση, υπολογίζω τον Ολυμπιακό στο κομμάτι αέρας, βάζει ένα τρίκ με τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, με βγάζει ο Μπούζος στο pro-game. Ξέρεις, τα pro-game αρχίζουν να μετράνε πόσο κόσμο έχει. Pro-game το λέω. Pro-game το λέω, μωρέ, εγώ. Προ-παιχνιδιού, να πούμε. Βγαίνει, ας πούμε, ο Μανούσης. Αχ, η κερκίδα τι καλή, πάω κολλέ κτλ. Εγώ κοιτάω άλλα πράγματα και την ώρα. Με ενδιαφέρουν οι αντικάδες. Και βλέπω Κρέσπο αριστερό μπακ. Και προσπαθώ να μπω στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του Τουταχαμών. Του Ίβιτς. Ο Ίβιτς βγαίνει στο αριστερό άκρο της άμυνάς του με ένα στόπερ, ο οποίος είναι γρήγορος και το κάνει για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αφήνει στον Μπρίγιοβιτς την πλευρά του επιθετικού κομματιού, του λέει εγώ δεν θα σε ντουμπλάρω με τον πλάγιο μπακ, μπες εσύ φάει τον μπακ τον δεξί του Ολυμπιακού, σέντρανε, δεν θα χωθείς πολύ περιοχή, θα είσαι στη γραμμή, θα σεντράρεις, θα είσαι περισσότερο εξτρεμιστής. Θα είσαι περισσότερο στα εξτρέμ. Γιατί δεν θα έχεις την πλάτη σου παίχτη με φουλ ανεβάσματα. Αυτό το κομμάτι λέει ότι υπολογίζει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός στο περιστέρι κάνει δύο γκολ στον αέρα, τα οποία γκολ τον προβληματίζουν. Και λέει, προκειμένου να έχω Κρέσπο Βαρέλα ή Κρέσπο Μαλεζά, έχω τρία στόπερ. Ο ένας είναι γρήγορος, το βάζω στη γραμμή και δημιουργώ στον αέρα ένα παίκτη παραπάνω. Δεύτερον, στο επιθετικό κομμάτι, στα στημένα χτυπήματα, έχω εγώ ένα παίκτη περισσότερο, ένα ψηλό ακόμα, δεν είναι πολύ ψηλός ο Κρέσπο, αλλά ένα στόπερ που πηδάει με καλή αρκτικότητα. Έχω Μαλεζά, έχω Κρέσπο, έχω Βαρέλα, έχω Σαχόφ, έχω και Μπρίγιοβιτς. Έχω πέντε ψηλούς. Ο ένας στο πρώτο δοκάρι έκανε τη διαφορά εκεί που ο Ολυμπιακός δεν βάζει παίκτη στο ψηλό του ΠΑΟΚ που είναι κολόνα στο πρώτο δοκάρι και τρώει τον γκολ. Λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, σκέφτεται ο Ίβιτς, στην Τουρκία πήρε μεγάλο χώρο. Οι άλλοι παίζανε με δύο στόπερ, οι Τούρκοι μακριά ένας από τον άλλον, οι δύο μπακ πολύ ψηλά. Και πάνε να πάρουν το παιχνίδι με πολύ ανοιχτές τις γραμμές. Και ο Ολυμπιακός τους βρίσκει ανοιχτούς, με τριάδα, τετράδα γρήγορων ποδοσφαιριστών μπροστά και τους κάνει τρία γκολ. Στην κόντρα επίθεση. Λέει ο Ίβιτς λοιπόν, εγώ θα έχω ένα παίχτη ακόμα στο μεταβατικό στάδιο από την άμυνα, από την επίθεση στην άμυνα, θα έχω και τον Κρέσπο, ο οποίος μπορεί να βγει σαν κόφτης σε κάποια αντεπίθεση, μπροστά από τα δύο center back και να μου κόψει τις οποιασδήποτε πιθανότητες υπάρχουν να με βρει στην τούμπα ανοιχτό Ολυμπιακός. Για μένα λοιπόν είναι ένα έξυπνο τρίκ το οποίο το έπιασε του Ίβιτς, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι εκείνη η πλευρά του θα είναι η αδύνατη και ντούμπλαρε εκείνη την πλευρά. Πώς ντούμπλαρε όμως? Ντούμπλαρε με τον Ασαριφάν. Τον έβγαλε πολλές φορές σε συμμετοχικό παιχνίδι από την πλευρά του Κρέσπο. Και για μένα αυτό το κομμάτι ήταν λάθος, καθώς ο Ανσαριφάρτ έμεινε πολύ έξω από την περιοχή του Γλύκου. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε παρά μόνο από λάθος. Το λάθος του Γλύκου, το οποίο ευτυχώς για αυτόν το διόρθωσε, γιατί αν το έτρωγε εκεί τον γκολ, τώρα θα ήταν κρεμασμένος από το Λευκοπύργο ανάποδα από τη σημαία. Εκεί θα βλέπε το ζήθο ανάποδα.
Λοιπόν, τώρα, στο κομμάτι το επιθετικό, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πολλά πράγματα. Ήταν πολύ προσεκτικός αμυντικά. Δεν του βγήκε ο Ενρίκε. Απλά ο Τζάλμα Κάμπος δημιούργησε πάρα πολλά ρήγματα στην πλευρά του Σισοκό. Το οποίο η συμμετοχή εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί το Σισοκό που νοσεί μεσοαμυντικά και ότι δεν πήρε και πολλές κούρσες και για μπροστά, και όχι τον Ντελαμπέγια. Εκεί μπορεί να ρωτήσει τον προπονητή του Ολυμπιακού για ποιο λόγο ο ρεπόρτερ να του κάνει την ερώτηση. Το άλλο είναι ότι σήμερα με βουλοκαίρι αποδεικνύεται δικαίως γιατί ο Φορτούνης δεν τον πήρε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Γιατί είναι φλόρος. Περίμενε τον Αδρούτσο και τον Μανθάτη να σηκώσουν τον Ολυμπιακό, ενώ ο ίδιος έχει πάρει τα εύσημα, έχει πάρει δύο καλές χρονιές και είναι στα πάνω του. Και τελειώνω με τον Ολυμπιακό. Είναι απαράδεκτο να είναι έξω από αυτόν τον Ολυμπιακό για μισή ώρα, 45 λεπτά, 20 λεπτά ο Τσόρι Ντομίγκες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτες με προσωπικότητα, ηγέτες να σηκώσουν τον Ολυμπιακό στην πλάτη. Δεν μπορεί να το κάνει ο Φορτούνης. Και αυτός που θα μπορούσε να έχει μια προσωπικότητα στο κέντρο του γηπέδου πουλήθηκε από τον Πρωτόταυρο έναντι ενός σεβαστού και δυνατού ποσού. Δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ο Ίβιτς παίρνει πολλούς πόντους από αυτό το παιχνίδι και εν ώψη νέας χρονιάς. Ήταν ένα κοουτσάρισμα το οποίο έδειξε ότι σεβάστηκε τον αντίπαλο, δεν του δώσε χώρους, δεν του βγήκε σε κόντρα ο Ολυμπιακός. Και επίσης να τονίσω ότι στο πρώτο 15 λεπτο, 20 λεπτο όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι και μπήκε πάρα πολύ κατακτητικά και δυνατά ο Ολυμπιακός, στο κομμάτι το ανασταλτικό, ένας αφανής ήρωας που λέγεται Τζίμι Ροτ έκοψε ό,τι δημιουργήσε και ό,τι πήγε να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός από τον άξονά του. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί κράτησε χαμηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ αμυντικά, πάρα πολύ ψηλά. Ένας Τζίμι Ροτ, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα δουν οι οπαδοί. Οι οπαδοί θα πούνε ο Μπρίγιοβιτς είναι ο MVP, άλλος θα πει ότι είναι ο Ενρίκιο MVP κτλ. Και είναι και MVP γιατί συμμετέχει σαν χαφ, σαν πασαδόρος στην πρώτη τελευταία πάσα στο πρώτο γκολ. Στο δεύτερο γκολ. Δίνει την μπάλα στον. Έχει ανέβει ψηλά, κλέβει. Δίνει την μπάλα στον Ενρίκε που κάνει μια πολύ ωραία σέντρα και έρχεται ο άλλος σεντερφορίσια και κάνει το 2-0. Άρα λοιπόν, εδώ τα εύσημα στο Τζίμι Ροτ. Αν θέλετε να βγάζετε MVP, να τους βγάζετε μέσα από μελέτη. Και όχι από δημόσιες σχέσεις. Στυλ Τζαβέλα, στυλ Κουλούρι, έμαθα την προηγούμενη φορά. Κάτι αηδίες. Αυτό μου είστε τώρα φίλος ο Γιώτης ο Βεντούρης που πάω ξέρεις. Ναι. Όχι MVP προς Θεού τον Μπρίγκεβιτς. Προς Θεού ναι, όχι. Ναι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού με την αλλαγή του Γκαρντόσο στο 79 και βγάζει τον Ανασαριφάρ, τι πήγε να κρατήσει. Πήγε να κρατήσει το 2-0. Φοβήθηκε μη φάει τρίτο. Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει, ας πούμε, για παράδειγμα τον Γκαρντόσο και τον Ανασαριφάρ και να βγάλει έξω τον Σεμπά και να παίξει ο Φορτούνης εκεί 4-4-2 10 λεπτά. Τι φοβήθηκε. Φοβήθηκε μη φάει τρίτο. Σου λέει βγάζω φόρ, βάζω φόρ. Και να βγάλει τον Ανασαριφάρ, τι να κάνει. Να πάει στη Γιώμα. Μάλιστα. Σωστή αλλαγή του Κάτσε στο 72. Ίσως χρειαζόταν και λίγο πιο μπροστά να κόψει τον Ολυμπιακό στο ρίσκο του ο Κάτσε. Ήταν καταλυτική η αλλαγή και πιστεύω ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Μαλεζάς να μπει ο Λέο Βατσακή αριστερά και ο Κρέσπο να παίξει στόπερ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έκανε και τρίτο γκολ. Έτσι νομίζω. Τελειώνω και πάω στο κοινό. Το κοινό το οποίο ξεκινάω από τον Ιτημένο. Σ' ακούω. Μάλιστα. Ο Ιτημένος. Ο Ιτημένος, καταρχήν, ναι, θα πει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που μας νίκησε με ένα γκολ κόντρα ατυχία. Στον Πανιόνιο που μας κέρδισε με ένα γκολ κόντρα βλακεία. Και τέλος στο σημερινό μας νικητή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μας κέρδισε με ένα γκολ φωτοτυπία από το Καραϊσκάκι. Και το δεύτερο γκολ να μου επιτρέψετε, γιατί το είδα επισταμμένος από την Νόβα. Μην το πεις. Θα το πω. Ήτανε ο Πρίγιοβιτς όταν ξεκινάει η φάση offside.
Εάν δεν είναι πλέκετο μετά και το βάζει άλλο στον γκολ. Δεν είναι πλέκετο. Αν το βάζει άλλο στον γκολ, θα ήταν κανονικό και δεν θα μιλάγαμε. Όμως στην αρχή της φάσης είναι offside, δέστε το 100 φορές. Μα η μπάλα πάει στον άλλον, ρε. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι άνθρωπος που κάθομαι και βλέπω ανεξάρτητα αν η ομάδα μου τη συμφέρει ή δεν τη συμφέρει. Για τώρα όλα αυτά που θα πω από εδώ και πέρα μετά τα συγχαρητήρια, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει να είμαστε κύριοι. Gentleman. Φυσικά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα όμως αυτά που θα ακουστούν θα τους στεναχωρήσω. Πιο μελάτος μια σήμερα, είμαι πιο όμορφος, μου το είπε και η πεθερά μου το μεσημέρι που κοιμόμαστε μαζί. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με το ύφος σας της περασμένης εβδομάδος, όταν χάσαμε από τον Πανιόνιο με ένα γκολ κόντρα ίδιο με το δεύτερο το σημερινό περίπου, βγήκατε και είπατε ότι να μην κάνουμε σχόλια, να μην κάνουμε κριτική. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο να μην βρίζουμε τους παίκτες και τον προπονητή. Παρόλα αυτά όμως, εγώ έχω να πω το εξής. Αυτά όλα που συμβαίνουν τώρα τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, τις τρεις τελευταίες εβδομάδες τα είχα προβλέψει. Πότε? Από το Σεπτέμβριο. Πότε? Από την ώρα που χάσαμε από τη Λάρισα. Εδώ είναι τα βίντεο, βάλτε τα να τα δείτε. Το είναι καλό, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι. Ότι τα εκατομμύρια που εισπράξατε από τον Ομάρ. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Ομάρ. Από τον Ομάρ. Το Μπάρντο που τον δώσατε δανεικό στην ΑΤ και δεν ξέρω πόση ανάγκη έχει ο Ολυμπιακός να δίνει δανεικό παίχτη που δεν έχει άλλον ίδιο, υπό την έννοια ότι εγώ έχω ένα καλό κουστούμι μαύρο και ένα μπλε και άμα τα δώσω μετά θα βγω έξω με τα ντρίλια να πάω σε ένα γάμο, ας πούμε. Πάλι στο τσακάκι. Άρα λοιπόν κάνατε αυτό. Στείλατε το Σιώβα στη Λεγκανιές και μπορεί και παίζει στην Πριμέρα Διβιζιόν, αλλά δεν μπορούσε να παίξει στον Ολυμπιακό αυτόν. Παρακάτω. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα, φίλε. Πουλήσατε τον Ιντέγε. Σε ευχαριστώ. Κατά μεσής του πρωταθλήματος, χωρίς ακόμα να είμαστε σίγουροι για τίποτα, γιατί εγώ από εδώ δεν μίλησα για πρωτάθλημα, ακόμα και τότε που είμαστε 16 και 19 πόντους μπροστά από τους άλλους. Γιατί έβλεπα λίγο πιο μακριά. Δυστυχώς όλη μου τη ζωή αγωνίζομαι να έχω άδικο, αλλά δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δυστυχώς. Παρακάτω. Είπα από εδώ και φώναζα πριν τρεις εβδομάδες, τα βίντεο υπάρχουν, να μην πουλήσουν τον Μιλιβόγεβιτς. Έστω να τελειώσει η χρονιά και να τον πουλήσετε. Ούτε αυτό το κάνατε. Τώρα λοιπόν σήμερα είχα το φίλο μου τον κύριο Μπέντο, ο οποίος κύριος Μπέντο δεν βγαίνει το Γενάρη να πει στο μην πουλάτε άλλους παίχτες κύριοι της διοίκησης και να πει ότι άμα μου τους πουλήσετε εγώ θα φύγω. Δεν ξέρω, άμα έχεις προσωπικότητα δεν τα δέχεσαι στη δουλειά σου κάποια πράγματα. Αυτός δεν το έκανε και βγήκε λοιπόν σήμερα και νόμιζα ότι άκουγα εμένα. Τι έλεγε? Έλεγε αυτά που λέω, ότι του πήραν τα εργαλεία, του πήρανε τους παίχτες, δεν έπρεπε να δώσει τον Ιντέγε, δεν έπρεπε να δώσει τον Μιλιβόγεβιτς. Α, τώρα, όταν εγώ φώναζα εδώ πέρα, εσείς τι κάνατε? Τίποτα. Άρα κύριε Μπέντο, ναι, δεν έχετε και προσωπικότητα. Άρα. Γιατί ο Ολυμπιακός εκτός των άλλων είχαμε μάθει να έχουμε προπονητή το Ζαρντίν Μονακό, το Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο και προς την Μπαρτσελώνα μου φαίνεται. Το Μάρκο Σίλβα, Premier League. Εσείς τι είστε, σε ποιον μοιάζετε από αυτούς να τους πείτε stop? Δεν γίνεται. Δεν μπορείς, ας πούμε, με 16 βαθμούς πριν 3 εβδομάδες να είσαι τώρα στους 8 και στους 7 και δεν ξέρω αύριο πού και να δίνεις δικαίωμα να σου βγαίνουν ομάδες που τους είχαν πέσει τα αυτιά από το Γενάρη και να σου λένε τώρα ο κύριος Πετρουλάκης, ας πούμε, με το μουστακάκι, ξέρετε αυτός ο κύριος, σε με τα 50-50. Σε πονάει, ναι. Ξέρετος κύριος. Σε πονάει. Άσε ρε, μη μιλάς τώρα σε μετά. Σε πονάει, βρε, ξέρω. Αυτός που έκλαιγε μέχρι το Γενάρη, θα βάλει, λέει, τίτλο DNA πρωταθλητή. Το πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα το πάρει η ομάδα μου
Και να μην ξεχνάνε ορισμένοι πριν αρχίσουν να κάνουν την όποια καζούρα ότι έχω 43 πρωταθλήματα, 26 κύπελα, άστα αυτά, 18 ντάμπλ και 13 ευρωπαϊκούς τίτλους από τα τμήματά μου. Σήμερα οι κοπελιές μας στο βόλεϊ πήραν το κύπελο Ελλάδος στο βόλεϊ. Το βόλεϊ χάσες 2-0 στην Τούμπα το λοιπόν, βόλεϊ. Λοιπόν, το χάσαμε 2-0 στην Τούμπα, το είπα. Ένα γκολ φωτοτυπία και το δεύτερο ψάι. Τώρα τι γράφουν εκεί οι θεατές, αφού είναι παοξίδες, τι θα γράψουνε. Γιατί με τον Ηρακλή δεν ήταν γκολ το γκολ του ΠΑΟΚ offside. Βέβαια. Αλλά αυτό δεν το λένε γιατί αυτά τους αρέσουνε. Θέλανε εξυγίανση. Ποια εξυγίανση δηλαδή? Η εξυγίανση είναι να τρώει ο Ολυμπιακός γκολ από τον Ατρόμητο στο κύπελο που να είναι 4 παίκτες offside. Ευτυχώς δεν ήταν και ο τερματοφύλακάς τους. Λοιπόν, προστατέψε την ομάδα, κύριε Μαρινάκη. Προστατέψτε την ομάδα να υπάρχουν διαιτησίες τουλάχιστον να μην τρώμε και goal offside. Τρώμε που τρώμε τα βλακώδη με τις φωτοτυπίες. Δηλαδή του Βαρέλα τον goal το ξέχασε ο κύριος Μπέντο. Το ξέχασε και ο Μποτία. Το ξέχασαν και οι άλλοι. Και το ξαναφάγαμε σήμερα. Ο Μαλεζάς κεφαλιά, απόκριση τερματοφύλακα. Την άλλη φορά ήταν ο Βαρέλας. Σήμερα ήταν ο Ουκρανός, ας πούμε, ο οποίος δεν ξέρω τι, πόσο παιχταράς είναι, πήρε, αλλά έγινε μάγκας. Πήρε το rebound από το Ρέτσο. Έγινε μάγκας. Εσύ παίζεις με το Ρέτσο center back. Λοιπόν, εγώ παίζω με το Ρέτσο center back. Παίζεις με το Ρέτσο, ο οποίος υστερεί σε δύναμη, ναι. Είναι καλός κάτω, είναι ναι. Άπειρος, 19 χρονών, ναι. Μπήκε στην Τούμπα. Ναι, γιατί, ωραίο, μ' άρεσε αυτό, γιατί εμείς είπαμε εδώ από το Σεπτέμβριο να φέρει και center back, αν θυμάμαι καλά. Βάλτε τις κασέτες. Εδώ είμαστε. Με άλλα λόγια, μην το μακρηγορούμε. Τι λες στο Μαρινάκι? Στο Μαρινάκι λέω ότι πρέπει η ομάδα τον Ιούνιο να αγοράσει παίχτες. Αν προλάβουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, λέω. Και δεν ξέρω και με το κύπελο που είμαστε στους τέσσερις, εάν υπάρξουν τέτοιες εμφανίσεις, τέτοια ανικανότητα μόνος του να μου βάλει τον γκολ. Ο άλλος ο αριστερός μπακ, ένα δεξί πλασέ, ήθελε να πάει μέσα. Άδειο τέρμα ήταν, δύο ευκαιρίες στο δεκάλεπτο. Τώρα θα συζητάγαμε αλλιώς. Αλλά γιατί με το εάν δεν γίνεται. Τι λες στο Μαρινάκι με άλλα λόγια. Που λέω, βέβαια. Τι λες στο Μαρινάκι. Στη διοίκηση και στον προπονητή που δεν έχει προσωπικότητα. Τι να τον πήρε. Να πει, όχι, ναι. Δεν πουλάς. Φεύγω. Μα φεύγω, ναι. Φεύγω. Ναι, αλλά του είπε, άκου εδώ, του είπε, σε καλύπτω. Σε καλύπτω, σε δεν καλύπτω, θέλω καλύπτει. Τα κόλουρα τρώσα στους offside. Όχι, σε όχι, καλύπτω. Όχι. Ναι, ναι, ο προπονητής, ο προπονητής ναι. Είναι όπως... Φοβάσαι, εδώ έχω διαιτησία. Όπως είναι ο Κυρνίκος, δεν έχει καμιά διαιτησία ο Ολυμπιακός. Θα του πει λέω του προπονητή, το πέναλτι, θα σε καλύψω. Ακόμα τη φανέλα του Μποτία κρατάει ο Λαμπρόπουλος εκεί ο Παλικάρας. Και δεν το δείχνει. Και φάουλ με τον ΠΑΟΚ σήμερα είναι, αλλά άστο τώρα κι αυτό, δεν πειράζει, δεν είναι αυτά. Η αιτία είναι ότι η ομάδα αποδυναμώθηκε. Μου δώσε τον Μπάρντο δανεικό και μου είχε τον Μαλούχο. Ο Μαλούχος δεν είναι παίχτης για τον Ολυμπιακό, τα έχουμε πει. Τον Ελεονίση λέει Μαλούχο. Τον είδα πριν 20 μέρες. Ναι. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Αλλά βέβαια ποιος μας ακούει. Φωνάζουν εκεί, του βάζω τα παιδιά, τους λέω εσείς πέστε έτσι, πέστε αλλιώς. Ποια με παιδιά! Με την Οσμάνη. Κάτσε, εμένα, ποια παιδιά το είπες? Στη θύρα 7. Ποια παιδιά! Κάνουν εκπομπή! Όχι, αυτούς που κάνουν εκπομπή. Αυτή είναι του Μαρινάκη, ρε, ορκισμένη. Ποιος Μαρινάκης, ρε, τώρα. Με τι Μαρινάκη. Άστο, ρε, πάνω απ' όλα. Εμείς πάνω απ' όλα είμαστε Ολυμπιακοί. Βασίλη. Ο Μαρινάκης είναι 6 χρόνια πρόεδρος, 7, 10. Ναι. Ωραία. Τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι 91. Τέλος. Κάτι άλλο για τον Πάο και να πει, σου άρεσε. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε αυτό που βλέπω και παίζει συνέχεια. Δεν έκανε κάτι. Δηλαδή, γκολ φωτοτυπία. Το δεύτερο γκολ, δείτε τόσες φορές. Συγγνώμη, τα στημένα χτυπήματα. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Έχεις προπονητή, παίρνει εκατομμύρια. Ναι. Στο πρώτο δοκάρι, το Μαλεζά. Βάζει ένα μαρκάρι, ξέρω εγώ, πιτσιρικά. Έβαλε. Ποιον έβαλε? Τον Ανσαριφάρ. Ποιον έβαλε? Τον Ανσαριφάρ και του φύγε. Γιατί αυτό κοιμόταν όρθιο. Δεν είναι center back. Εδώ μιλάμε, θέλουμε δύο center back. Η καρδιά μου μερέντα, αλλά προτιμώ και Νουτέλα. Και το πάμε, ένα λεπτό ρε παιδιά. Είναι σημαντικό. Δεν γράφουν εκεί. Μερέντα, κυβό, μερέντα. Εδώ λοιπόν είπαμε από το Σεπτέμβριο, Νουτέλα. Φέρτε δύο center four, φέρτε ένα half καλό ακόμα γρήγορο και φέρτε και ένα δεύτερο center four γιατί ήξερα ότι ο Καρντόζο ήταν για τα μπάζα. Ναι, λοιπόν, δεν είναι ζώνη, δεν έχει πάρει κανείς άτομο. Ναι. Σήμερα,
σήμερα είδα τον Καρντόσο να του γελάρει μπάλα μπροστά του και να μην έχει δύναμη να σηκώσει το αριστερό κανί του κανί, και να κάνει ένα σουτ. Δηλαδή, ήμαρτον. Ήμαρτον κι εγώ. Λέγε. Αυτά. Σ' ακούω. Εδώ τον άφησα με μισή ώρα να δεν μιλήσει. Δεν μιλάει, δεν διακόψαμε τίποτα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, τηρείς τα δεδομένα. Συγγνώμη, Τζόρνταν, έχεις ανεβάσει πίεση. Όχι. Για ποιο λόγο. Μαγα, εκεί πέρα φαίνεται στην πόλη. Μαγα, τρόμαξα, τώρα το είδα. Εγώ έρχομαι από το γήπεδο. Όχι, γήπεδο. Καλά, αυτό τι σημαίνει, ρε φίλε. Οι κάμερες είναι από το 78. Μη διακόπτεται τώρα, κοιλιά θα κάνουμε. Λέγε, Τζόρνταν. Εγώ 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Ό,τι γουστάρει. Ουσία όμω. 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Με ουσία. Ο άλλο μισή ώρα μίλησε. Ναι. Γιατί, πολλά είναι. Πάμε ρε παιδιά, ρε. Πάμε ρε. Λοιπόν, πες μέσα. Παίχτηκε λοιπόν άλλο ένα ντέρπι, ίσως το μεγαλύτερο της χώρας. Αποδείξαμε λοιπόν. Είπαμε, δεν αδιακόπτουμε. Γέλασα. Γιατί να γελάζει, ρε, ήρωνα. Όλη η Ελλάδα θέλουμε να δούμε ένα τελικό. Όλοι οι ουδέτεροι θέλουμε ένα τελικό. Δεν μας ενδιαφέρει. Οι μεγαλύτερες ομάδες είναι αυτές. Αυτόν με τον Άκη. Κράτησε σημειώσεις. Ποια είναι η ποιότητά σου με τη δικιά μου. Όλο με διακόπτεις. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι, το περιμέναμε όλοι αυτό. Δεν μιλάω τώρα για φιλάθλους, για έδρα, για οπαδούς και αυτά. Αυτά είναι όλα γνωστά. Βουλωμένη μη τη σου. Λοιπόν, ναι. Αυτά λοιπόν που του έλεγα του, αυτά που του έλεγα του κυρίου Μελάτου τώρα όλο το χειμώνα, ότι δεν έχουν ομάδα, τους έχει φύγει εκείνους, έχει πουλήσει τους άλλους, τους έχει κάνει τους άλλους. 43 έχω, μου λέγε. Ηρωνικά. Και του έλεγα θα το δεις στην πορεία. Δεν βγάζει ποιότητα η ομάδα σου. Τους κάνει τάλαρα, φεύγουνε. Θα γίνεις ρεζίλη και στην Ευρώπη. Έχασες από Αρούκα, έχασες από Χαποέλ, έχασες από Πίσεσμαν. Τα θυμάσαι, τα λέγαμε. Τώρα λοιπόν με τις πρώτες μπάτσες που έρχονται, αρχίζει και πηδάει. Και κράζει πάλι τον Μπέντο για τον πρόεδρο κουβέντα. Ο είπε. Είπε, κάνε τον φέρε το καλοκαίρι παίκτες. Δεν είπε κάτι άλλο. Και τον έκραξε. Δεν τον έκραξε. Συγγνώμη. Και ο Μπέντο είναι επιλογή του πρόεδρου. Είπα, βάλε τα λεφτά που πήρες. Δεν θα κάνουμε διάλογο όμως τώρα. Έτσι δεν κάναμε διάλογο. Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό τώρα. Πάμε. Μπαίνει λοιπόν η ομάδα μου διασμένα μέσα για 20 λεπτά, 25 μέχρι να καταλάβει πώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει τον έλεγχο του αγώνα, γεγονός είναι στα πρώτα 25 λεπτά. Ναι. Σιγά σιγά όμως έρχεται και ξέρει πώς θα τον αντιμετωπίσει. Ναι. Αν πιέσει τον Ολυμπιακό ψηλά, πιστεύω ο Ολυμπιακός, η κάθε ομάδα έτσι, έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ο Πρίγιοβιτς για μένα νομίζω είναι όντως ο MVP του αγώνα, διότι εκτός από φορ, τραβούσε και κάνα δύο παίκτες πάνω του, πήγαινε και αριστερά και από εκεί γέμιζε, συμφωνώ σε αυτό που λες, την περιοχή κλπ. Ο Ουάρντα, μεγάλη ποιότητα, αλλά είναι εκτός κλιματός, θέλει πολλά παιχνίδια για να έλθει. Τι μας έψησε για δεκάρι σήμερα. Έχει μεγάλη ποιότητα, φαίνεται ότι είναι παιχταράς μεγάλος, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί με τους συμπαίκτες του. Θέλει πολλή δουλειά, πιστεύω το καλοκαίρι θα έρθει. Ο Κρέσπο, πολύ ωραίος, νομίζω ίσως από τους καλύτερους κι αυτός. Λοιπόν, με μία μέτρια εμφάνιση διέλυσε τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Με μία μέτρια εμφάνιση διέλυσε αυτό το συνοθήλευμα την ομάδα του Ολυμπιακού. Μες. Τώρα, ο Γλύκος δεν πατάει καλά τον τελευταίο μήνα μετά το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι. Θα τον πουλήσετε, λέει, του χρόνου. Μακάρι, ολόψυχα εύχομαι να φύγει. Από έξοδο αεροπορία, τίποτα και επιρρεπεί στο πρόβλημα και στα λάθη. Λοιπόν, τον τελευταίο μήνα δεν πατάει καλά από το δεύτερο παιχνίδι της Ξάνθης, ειδικά με τη Σάλκη και μετέπειτα. Δεν έχει τίποτα άλλο να βάλει. Όχι, θα πω, έχω τον Μπρίκιτς. Πρέπει να βάλει τον Μπρίκιτς. Τον Μπρίκιτς. Ναι, εγώ επειδή θα κάνουμε και κριτική, διότι η καλή κριτική νομίζω κάνει καλό και στην ομάδα. Λέμε λοιπόν τον κύριο Ίβιτς να δει επιτέλους και τον Μπρίκιτς, να αφήσει τα κολλήματα, διότι νομίζω ότι μετά την επιλογή του Περέιρα που τον έχει αδικήσει στην ομάδα, η άλλη αδικία λέγεται Μπρίκιτς. Ναι. Σαν τερματοφύλακας. Διότι το ένα λάθος πίσω από το άλλο του Γλύκου, όχι δεν τον έβαλε. Σε παρακαλώ τώρα. Όλο να τις δει. Ωραία, κάθε Κυριακή κάνει λάθη ο Γλύκος και τον εκδέχει. Κάποια στιγμή θα τον βάλει 5-6 παιχνίδια στη σειρά και τον Μπρίκιτς για να πάρει τον αέρα που λέμε της ομάδας. Το βγάλει έξω τον Γλύκο λοιπόν. Εννοείται. Πρέπει, επιβάλλεται λοιπόν. Διότι χτύπα ξύλο αν τραυματιστεί ο Γλύκος, ποιο θα βάλει. Ο Μπρίκιτς. Οπότε γιατί να τον βάλει απευθεία στα βαθιά. Πρέπει να πάρει τη συμμετοχή του για αυτό. Λοιπόν, ο Κίζας. Ανίκανος και φλόρος. Διότι έπρεπε τον Ποτία να τον βγάλει έξω με 2-3 κάρτες κίτρινες. Έπρεπε να φάει τουλάχιστον 3 κίτρινες ο Ποτία. Δηλαδή, σε 3 περιπτώσεις έπρεπε να φάει κίτρινη. Αυτό θέλω να πω. Και όμως δεν έφαγε κάρτα. Επίσης, τον κορόιδευε ο άλλος του Ολυμπιακού. Δεν άφηνε να εκτελεστεί το φάουλ στο πρώτο ημίχρονο 2 και 3 φορές.
και πάει να ρίξει και κουτουλιά σε ένα δικό μας, δεν θυμάμαι, ήμουν μακριά στην 7, δεν την είδα καλά τη φάση. Ο Ρωμαός τον... Ναι. Και κάνει εκεί την πνίγη. Ο άλλος πάλι τελευταία τον βρίζει, ποιος ήταν τελευταία που τον βρίζει μπροστά στην κάμερα, τον βλέπει όλη η Ελλάδα και την πνίγει και εκεί. Είσαι φλόρος, Κίζα. Πες τον φίλο σου τον Κίζα ότι είναι φλόρος. Παοξή. Φοβάται να βγάλει μια. Είναι από όλη, δεν υπάρχει. Στο Λέοβαθ είναι δεύτερη κίτρινη. Στο Μανφάτι. Λοιπόν, δεν μιλάω, κύριε. Όταν θα έρθει η ώρα σου, μίλα. Μην βγάζει το αντιπαοξιδηλίκη. Εγώ μιλάω για τον φλόρο Κίζα που δεν απέβαλε τον παίκτη. Που τον βρίζει μέσα στο γήπεδο, τον φαίνεται ότι τον βρίζει. Πάει τσαμπουκαλεμένα δίπλα του και τον κάνει πινέκι, αυτό τη γυρνάει μέρα, την πνίγει και φεύγει. Λοιπόν. Στο πειθαρχικό κομμάτι, Κίζα, είσαι απαράδεκτος. Τελείωσε. Το μεγάλο λάθος όσον αφορά δεν το κάνεις στον χώρο το μέσα αγωνιστικά. Αλλά στο πειθαρχικό είσαι απαράδεκτος. Εδώ θα κάνουμε κριτική, έτσι. Πολύ διαιτητάρα ήταν σήμερα ο Κίζας. Ο Κίζας, σου λέω στον πειθαρχικό ήταν απαράδεκτος. Λίγος ήταν. Τι έκανε, δηλαδή. Είναι σου λέω. Στον πειθαρχικό το έχασε. Έπρεπε να βγάλει πολλές κάρτες κίτρινες. Το έχασε. Ήτανε κότα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Μόνο στο Ολυμπιακό. Το ποιο τώρα... σχομάτισανε. Ούτε ξέρω τίποτα. Το ποιο σχομάτισανε αυτό. Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Να βάλω το δικό μου το κεφάλι τώρα για να πούμε στο γήπεδο μου. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Μελάτο, σαν παππού που είναι, να πάρει και τον άλλο τον παππού το γραφικό και να πάνε να κλάψουν μαζί και οι δύο. Δύο ήταν πεντακάθαρο παιχνίδι, πεντακάθαρο το σκορ. 2-0. Έπρεπε να μπει και το δοκάρι του Άρτα στο τέλο. Με την φοβερή εκτείναξη του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που την έδιωξε λίγο, την έγκλειψε και πήγε δοκάρι και έφυγε. Ναι. Να γίνει το 3-0 και με μια μέτρια έως κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ να το ξεφτυλίσει μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν, και θέλω. Παππούσε, ρε φίλε, τι είσαι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τους παραδέχομαι διότι ήρθανε κύριοι και φύγανε κυρίες. Στην ομάδα του Ολυμπιακού. Κύριοι. Ήρθαν κύριοι και φύγανε κυρίες. Δεν κάναν τίποτα. Τέλος. Βέβαια, φάνηκε μέσα στο γήπεδο πια. Μάρια. Τελευταιόλεπτα τελειώνω. Φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Πάνω στο μάτς, μίλα, Γιώργο. Φάνηκε μέσα στο γήπεδο ποια ήταν επιτέλους η καλύτερη ομάδα. Ποια. Έπαιξε 10 λεπτά μπάλα ο Παγκό, όχι παραπάνω, στο διάστημα που μπήκαν τα δύο γκολ. Γίναν κάποιοι συνδυασμοί, κάποιοι. Χάθηκε το τόπι εκεί πέρα λοιπόν. Και ποια ομάδα έχει την ποιότητα, φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Έστω για 10 λεπτά. Γιώργο. Λέει. Δεν διακόπτουμε, είπαμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το ότι γίνεται καλή δουλειά έπρεπε να το δούμε. Να μετουσιαστεί και σε ένα μεγάλο παιχνίδι και με ένα καλό αποτέλεσμα. Γίνεται αυτό σήμερα με έναν αποδεκατισμένο Ολυμπιακό, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν ξέρω και τον καταντήσαν έτσι πια, ούτε και με ενδιαφέρει κιόλας. Με έναν Ολυμπιακό τόσο κακό είχα να τον δω εγώ πριν ξεκινήσει η εποχή, η Σοκρατοκρατορία τέλος πάντων. Σοκρατοκρατορία. Τι να πω, πολύ κακός. Εμείς ήμασταν αντίθετα, παίξαμε καλά στο πρώτο 25 λεπτό. Εγώ παρόλο το ότι αυτή ήταν καλύτερη δεν φοβήθηκα γιατί δεν περίμενε ο Ολυμπιακός να μπορεί να αντέξει αυτό το ρυθμό, να πιέζει φουλ και να πηγαίνει για 90 λεπτά. Ευτυχώς δεν στοιχίζει το λάθος στην αρχή, ευτυχώς. Με ένα τερματοφύλακα που πάλι δυστυχώς σήμερα ήταν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με τον Τζόρνταν ότι ο διαιτητής ήταν κακός, αλλά ήταν κακός, ευνόησε και εμάς. Δεν ευνόησε μόνο αυτούς. Στο πειθαρχικό και... Γιώργο ναι, 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 ναι. Δηλαδή ήταν μαλθακός. Στο πειθαρχικό κομμάτι. Ναι, είναι γεγονός βέβαια ότι είναι ένας διαιτητής που αφήνει το σκληρό παιχνίδι. Είναι λίγο ψιλοάγγλος. Αφήνει λίγο τα δυνατά μαρκαρίσματα. Άρα δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια για κάτι. Κάτι άλλο. Ναι. Αυτό το πώς να το δει το μάτσο αυτό, πώς θα το δει ρε φίλε αυτό το μάτσο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Κοίταξε, πολύ καλή εμφάνιση. Μπράβο μας. Με ψυχή, με πάθος. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι κύλησε έτσι το μάτσο. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε για τον Ουάρντα. Θεωρώ ότι σε αυτή τη θέση έδειξε πολύ πιο πειθαρχημένος από τον άλλον με το αφάνατο μαλλί. Ο άλλος είναι γενικώς απίθαρχος σε εκείνη τη θέση. Να πω κάτι λίγο. Είναι πολύ καλό αυτό που λες. Πολύ πιο πειθαρχημένος, με καλύτερη φυσική κατάσταση. Έρχεται τρίτος στα χαφ ναι. να μαρκάρει. Ναι. Αλλά τις πάσες που μπορεί να βγάλει ο άλλος, ναι. σε πλάτες. Σε... Σίγουρα. Όταν δεν το συζητάμε. Είναι εξτρέμ, καθαρά εξτρέμ. Και όταν ας πούμε, έχεις και ένα μάτος που βγαίνει, γιατί ο Κρέσπο ήταν για άλλους λόγους, τους είπα εγώ πριν. Εάν σκάλωνε το παιχνίδι, δηλαδή λέμε σκάλωνε, είναι στο 70-0 και θες να το ρισκάρεις, το βάζεις στο 1/4, 20 λεπτά πριν φουσκώσει τον πίσεσμα. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Αν θέλεις να ρισκάρεις και θες να είσαι πίσω στο σκορ και θες το γκολ. Τώρα το μάτς τελείωσε, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Ήθελε πίσεσμα το παιχνίδι αυτό. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ήθελε έτσι πως πήγε τουλάχιστον. Όχι έτσι όπως πήγε, όχι. Τώρα, μετά, εγώ θέλω να... Μετά έπρεπε συγγνώμη να κάνεις αμυντικές αλλαγές, έβαλε τον κάτσο.